Ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός το πρωί στις πρώτες στροφές του Ομπλού είναι ηλικίας 51 ετών. Πρόκειται για καθηγητή μέσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σε σχολείο της Πάτρας, που έβαλε τέλος στη ζωή του με την κυνηγητική του καραμπίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας τηλεφώνησε το πρωί στο σχολείο του και ζήτησε από συνάδελφό του να ενημερώσει τη σύζυγό του για το πού θα τον βρουν. Εντοπίστηκε στις πρώτες στροφές που οδηγούν στον Ομπλό νεκρός. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει αφήσει σημείωμα στο οποίο εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στο απενενοημένο διάβημα αφού αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης έπεσε μια εργαζόμενη μητέρα δύο παιδιών από τον διευθυντή της. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από την ίδια και αναμένεται να οδηγηθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα της Πάτρας Reporter, το περιστατικό συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Ο διευθυντής του σούπερ μάρκετ ζήτησε από την εργαζόμενη να παραμείνει στο κατάστημα μετά το κλείσιμο, προφασιζόμενος κάποια δουλειά. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, ο προϊστάμενός της εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και την έπεσε χρησιμοποιώντας χυδαίες εκφράσεις, επιχειρώντας μάλιστα να την αγγίξει σε διάφορα σημεία του σώματός της. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του διευθυντή και τότε αυτός την απείλησε πως εάν έλεγε οτιδήποτε, όχι μόνο θα την απέλυε, αλλά και θα ενημέρωνε τον σύζυγό της πως τάχα διατηρούσαν σχέση. Όμως τα πράγματα δεν έμειναν εκεί. Ο διευθυντής συνέχισε να την παρενοχλεί με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταφύγει σε συνδικαλιστή και να καταγγείλει το γεγονός. Ήδη έχει ενημερωθεί η διοίκηση της εταιρείας για το περιστατικό, ενώ αναμένεται να κατατεθεί μήνυση και αγωγή τόσο κατά του διευθυντή όσο και κατά της εταιρείας. Σε ετοιμότητα προκειμένου να συνδράμουν την πυροσβεστική υπηρεσία στην κατάσβεση πυρκαγιών βρίσκονται εθελοντές δασοπυροσβέστες του σταθμού των Βραχνεϊκών. Για την αρτιότερη δε προετοιμασία τους πραγματοποιείται εδώ και αρκετό καιρό εκπαιδεύσεις και ασκήσεις στην έδρα του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο Θεριανό του Δήμου Πατρέων. Στόχος της νέας διοίκησης αλλά και των μελών του εθελοντικού σταθμού Βραχνεϊκών είναι και κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο το έργο του εθελοντικού σταθμού να στεφθεί με επιτυχία προκειμένου να παρέχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη αρρωγή στην πυροσβεστική υπηρεσία του νομού Αχαΐας. Ποικίλια είχαν ως προς τα κλοπημαία οι διαρρήκτες που εισέβαλαν σε εξοχικό σπίτι στην Κάτω Αχαγιά το τελευταίο διήμερο. Άρπαξαν από λάδι μέχρι PlayStation. Οι δράστες δεν βρήκαν χρήματα, αλλά δεν έφυγαν με άδεια χέρια. Έκλεψαν ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα, τροχοκοπής, δύο τηλεοράσεις, ένα αερόθερμο, ένα PlayStation και ένα τενεκέ λάδι. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία της Πάτρας για φωτιά που εκδηλώθηκε στο υπόγειο μονοκατοικίας στην οδό Αμοχώσου στο Ακταίο του Ρίου. Η ώρα ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 άνδρες και άρχισαν την κατάσβεση. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκαν και εκρήξεις από το υπόγειο της μεζονέτας, που μάλλον οφείλονται στις ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες καταστράφηκαν. Οι ζημιές είναι μεγάλες, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 8 Ιουνίου ο καθαρισμός των παραλίων του Δήμου Ναυπακτίας, Ρίζας και Μακίνιας. Παρόντες, οι κάτοικοι και παιδιά της περιοχής, οι οποίοι με επικεφαλής τον πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος Ρίζας Νίκο Αλεξόπουλο και την πρόεδρο του πολιτικού συλλόγου Μακίνιας Κριστίνα Σπάθη, μαζί με μέλη του συλλόγου, καθάρισαν τις παραλίες της Ρίζας και της Μακίνιας. Παρόντες και συμμετέχοντας στον καθαρισμό, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Καλαβριζιώτης και ο υπεύθυνος δράσεων της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Πράσινο και Μπλε Τάσος Ξύδης. Ο Δήμος Ναυπακτίας και η μη κερδοσκοπική οργάνωση πολιτισμού και περιβάλλοντος υλοποιούν την εβδομάδα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των δημοτών του Δήμου και ιδιαίτερα των νέων. Αύριο 10 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευής, στις 9 το πρωί, θα γίνει ο καθαρισμός των παραλίων της Ναυπάκτου με χώρους συγκέντρωσης στο Ατζήλιο του Γρυμπόβου και το Πάρκο Κυκλοφριακής Αγωγής στη Πιζανή. Συμμετέχει με τα άλογά του και επικός σύλλογος Ναυπακτίας και Δωρίδας. Στις 11 θα γίνει η ρήψη διτών για τον καθαρισμό στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Το βράδυ στις 9 θα ακολουθήσει μουσική βραδιά, συναυλία, μπες στο κλίμα με τους Ανδριάνα Μπάμπαλη και Κώστα Λιβαδά.